Η συζήτηση του προπολογισμού είναι σημαδεμένη από μεγάλα συμφέροντα ναρκοθετημένη για το λαό. Εντείνεται με ταμεία και μηχανισμού η στρατιωτικοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαγωνίζονται ποιε χώρε, κλάδοι και όμιλοι θα ωφεληθούν περισσότερο από τους ανταγωνιστέ του στο έδαφο του Brexit. Επιδοτούνται οι όμιλοι στο όνομα τη ψηφιακή μετάβαση για να διευρυνθούν η εργασιακή γαλέρα, οι απολύσει και οι φτώχεια με δούριο ύπο τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία σε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει τι λιγνητικέ μονάδε, οδηγώντα στην ανεργία πάνω από 5.000 εργάτε, στερώντα από τη χώρα τη δυνατότητα αξιοποίηση χώριων πηγών, ενώ ενισχύεται η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια που ακριβοπληρώνει ο λαό. Με όχημα το Green Deal και τη νέα, ακόμα πιο αντιδραστική ΚΑΠ, προωθείται η κερδοφορία των ομήλων και το ξεκλήρισμα των βιοπαραισιτών αγροτών με μείωση των ενισχύσεών του. Δεν μα ξαφνιάζει ο ταξικό αντιλαϊκό χαρακτήρα του προπολογισμού. Γι' αυτό στηρίζουμε την πάλη των εργαζομένων για τι δικέ του ανάγκε ενάντια σε επιχειρηματικού ομίλους και αντιλαϊκή πολιτική.